Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αστρονομίας, τον κύριο Χρήστο Σάβα. Κύριε Σάβα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, τι ήταν τελικά αυτό που φώτισε χθες το βράδυ τον ουρανό? Ψες το βράδυ, στις 10 και 7 πρώτα λεπτά, είχαμε ένα φαινόμενο βολίδας, δηλαδή ένα πεφταστέρι αρκετά μεγάλης φωτεινότητας. Το πεφταστέρι είναι απλά ένα μετέωρο, δηλαδή μια κομμάτι από πέτρα ή σκόνη, η οποία φλέγεται στην άνω ατμόσφαιρα. Ήταν αρκετά μεγάλο το ψεσινό φαινόμενο, έτσι ονομάζεται βολίδα. Είναι συχνό φαινόμενο αυτό, κύριε Σάβα? Ναι, βεβαίως είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Υπάρχουν μάλιστα γύρω στις 5.000 περίπου έτσι θεάσεις το χρόνο παγκόσμια. Οπότε είναι ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο, έτσι να καθησυχάσουμε και λίγο τον κόσμο, ότι δεν ήταν κάτι ούτε ασυνήθιστο, ούτε κάτι επικίνδυνο. Η φωτεινότητα που μας έχουν αναφερθεί για ψέσεις ήταν παρόμοια με την Πασέλινο και ακόμη πιο φωτεινό. Το χρώμα της βολίδας ήταν πράσινο, μπλε και άσπρο. Έχουν γίνει ήδη πάνω από 120 αναφορές στην ανάρτησή μας στον σχετικό οργανισμό, το Διεθνή Οργανισμό Μετεώρων, IMO, και φαίνεται ότι το μετέωρο έχει είτε εξελωθεί εντελώς στην ατμόσφαιρα ή έχει πέσει στη θάλασσα νότια της Λεμεσού. Άρα σίγουρα δεν έφτασε στη γη. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα, αλλά και στη γη να έχει φτάσει, μάλλον θα είναι στη θάλασσα νότια της Κύπρου. Τι το έκανε διαφορετικό χθες, αφού είναι συχνό φαινόμενο αυτό που μας περιγράψατε? Τίποτε, απλά ήταν αρκετά φωτεινό. Όπως σας έχω πει, η φωτεινότητα του είναι παρόμοια ή και περισσότερο λαμπερόν ακόμα από την Πασέλινο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά φωτεινό το αντικείμενο. Έχει θεαθεί σε όλη την Κύπρο, από την Πάφο μέχρι την Ελεύθερη Αμόχωστον, και επειδή ουσιαστικά έχει πέσει ακριβώς πάνω από την Κύπρο, γι' αυτό το έχουμε δει σχεδόν σε όλη την Κύπρο. Άρα δεν μιλάμε για μετεωρίτη ή κάτι άλλο, είναι ένα μετέωρο, μια βολίδα, ένα πεφταστέρι. Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιούμε. Σωστό. Μετεωρίτης είναι το κομμάτι που μένει όταν φτάσει όντως στη γη, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε με βεβαιότητα. Να είστε καλά, κύριε Σάβα. Ευχαριστούμε πολύ.